Θείας Χαριτός, τι ενεργεία, αναβλίζοντα θαυμάτων ρήθρα. Έχτων εκ των λαγώνων της γης κόσμο έλαμψαν, Κύριε Τον τιμωντε σε βρεσιν και του μεν. Δύο μοντομεγαέ. <Τι> 28η του μηνό Ιουνίου η έβρεση των τιμίων λιψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, Παπίου και Μακεδονίου των Μαρτύρων, Δονάγου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Λιβύης, Παύλου Κορινθίου του Ιατρού, Σενουφίου Ουλκιανού Μάγνου, Μωυσή του Αναχωρητού των Οσίων, Σεργίου του Μαγίστρου, Σεργίου και Γερμανού των Οσίων, των κτητόρων της Ιεράς Μονής Βαλαάμ. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης αγωνίστηκαν και οι δύο στα χρόνια του Ιδωλολάτρου Αυτοκράτορος Διοκλητιανού το 292 μετά Χριστόν. Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την έδεσα της Μεσοποταμίας. Άριστα κατηρτισμένοι στην ιατρική, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδός στους φτωχότερους συνανθρώπους τους. Και όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα από κανέναν, αλλά και οι ίδιοι έδιναν τα δικά τους, με χρυσό του έμειναν φτωχοί. Γι' αυτό και επωνομάστηκαν ανάργυροι, διότι δεν δεχόντουσαν αργύρια, δηλαδή χρήματα. Μαζί με την ιατρική βοήθεια που προσέφεραν στους πάσχοντες, μετέδιδαν σε αυτούς και την σωτήρια αλήθεια του Ευαγγελίου. Τα λόγια τους έδωσαν φως Χριστού σε πολλούς ειδωλολάτρες. Αλλά η δράση τους καταγγέλθηκε στις αρχές, με αποτέλεσμα να τους αποκεφαλίσουν και άξια να λάβουν τον στέφανο του μαρτυρίου. Τότε οι χριστιανοί τους ενταφίασαν κρυφά και όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αρκάδιος και Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας ο Θεόφιλος, τα Άγια Λείψανά τους βρέθηκαν και με πανηγυρικό τρόπο έγινε η ανακομιδή τους. Πολλοί μάλιστα ασθενείς που άγγιξαν αυτά θεραπεύθηκαν. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει και εν κυρίω ο μισθός αυτών. Οι δίκαιοι δηλαδή ζουν αιώνια και η ανταμοιβή που αρμόζει σε αυτούς βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Ο Άγιος Μάρτης Παπίας Υπήρξε και αυτός ολοκαύτωμα στην πολυάριθμη σειρά των επιδιοκλητιανού μαρτυρικών θυμάτων. Μόνο και μόνο για το ότι πίστεψε στο Χριστό και δεν θέλησε να αρνηθεί την πίστη του, φυλακίστηκε και βασανίστηκε για μέρες ολόκληρες. Επειδή όμως έμεινε μετάθετο στην πίστη του, αποκεφαλίστηκε και ανέβηκε νικηφόρος προς τα ουράνια. Ο Όσιος Σέργιος ο Μάγιστρος καταγόταν από την νικήτια της Παφλαγωνία Γεννήθηκε το έτος 842 μετά Χριστόν. Ήταν συγγενής της Αυτοκράτηρας Θεοδώρας και του Μιχαήλ, που ανεστήλωσαν τις Άγιες Εικόνες τιμήθηκε με το αξίωμα του Μαγίστρου για την συνεργασία του στο θέμα της αναστηλώσεως των εικόνων. Ίδρυσε την Ιερά Μονή της Θεοτόκου του Νικητιάτου στην ικομίδια της Μικράς Ασίας. Εστάλει στην Κρήτη ως αρχηγός του ναυτικού και εκοιμήθη εκεί. Ετάφη στην Μονή του Μαγίστρου και αργότερα το λείψανό του μετεφέρθη στην Νικομίδια.